και αποστολή στο 19.000. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι τρώμε και συγκεκριμένα τι έδειξε έρευνα της Greenpeace για τα χημικά που έρχονται στο πιάτο μας. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας την κυρία Έλενα Δανάλη, υπεύθυνη για θέματα βιώσιμης γεωργίας στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θα μας πείτε σε λίγο τι δείχνει η έρευνα αυτή. Καλωσορίζοντας και τον κύριο Κωνσταντίνο Δημητριάδη, γεωπόνο, ελεγκτή οργανισμού ελέγχου και επιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, για να δούμε αν τα βιολογικά προϊόντα, κύριε Δημητριάδη, είναι η εναλλακτική λύση και αν είναι φθηνή η εναλλακτική λύση. Γιατί αν είναι καλή λύση, το ξέρουμε, αλλά αν είναι φθηνή, αυτό δεν το ξέρουμε. Καλωσορίζοντας και τον κύριο Παναγιώτη Αθανασόπουλο κοντά μας, ομότιμο καθηγητή ποιοτικού ελέγχου και υγιεινής τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αθανασόπουλε, και εσάς. Χαίρετε. Να μας δώσετε κι εσείς τα φώτα σας. Και τον κύριο Μαυρουδί Μιντσιούδη, αγρότη από τη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και με εσάς σε λίγο, που έρχεται κατευθείαν η πληροφορία από το χωράφι. Λοιπόν, να μας πείτε εσείς καταρχήν από την Greenpeace τι δείχνει η έρευνα και αν πράγματι πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει ούτε να απελπιστούμε ούτε να τρομοκρατηθούμε, γιατί λύσεις υπάρχουν. Οι αγρότες και οι καταναλωτές πλήττονται το ίδιο, άνθρωποι και περιβάλλον πλήττονται και υπάρχουν κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής που μπορούν να εφαρμοστούν από τους αγρότες και πρέπει. Και είναι και δουλειά του Υπουργείου να το σπρώξει αυτό, να το ενισχύσει και να το προωθήσει. Και να ορίζονται έτσι οι προϋποθέσεις που είναι το μίνιμουμ για την τροφή μας που παράγεται. Και έτσι προστατευόμαστε κι εμείς, προστατεύονται και οι αγρότες και το περιβάλλον και η υγεία και η τροφή μας. Πόσο Μονσάντο τρώμε? Αυτή τη στιγμή η έρευνα που κάναμε, που είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης έρευνας με την οποία πρόκειται να ασχοληθούμε, έφερε στο φως 27 δραστικές ουσίες, από τις οποίες αρκετές είναι παράνομες. Παράνομες για χρήση στην Ελλάδα, παράνομες για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή παράνομες για το ίδιο το προϊόν. Σε ποια προϊόντα? Ας πούμε καρότο με φυτοφάρμακο που δεν επιτρέπεται η χρήση του σε καρότα. Μπανάνα από τον Ισημερινό με φυτοφάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί εκεί, που δεν επιτρέπεται η χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως εισάγεται το τελικό προϊόν. Αγοράσαμε και πατάτες ελληνικές και πατάτες Αιγύπτου, τις στείλαμε στο ίδιο εργαστήριο, πήραμε αποτελέσματα παρόμοια. Παράνομα φυτοφάρμακα και στη μία περίπτωση, παράνομα και στην άλλη. Αυτό το γεγονός ότι παράνομα εισέρχονται στην Ελλάδα δείχνει ένα πελώριο κενό στους ελέγχους. Ενδεχομένως να κάνει το Υπουργείο, του οποίου η κύρια αρμοδιότητα είναι να προστατεύει τη γεωργία και τους αγρότες και τα τρόφιμα. Είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων. Να πάμε ακριβώς εκεί, να πάμε στους ελέγχους και να έρθουμε σε εσάς, κύριε Αθανασόπουλε. Πού χωλαίνει το πράγμα και εν τέλει οι έλεγχοι δεν είναι ολοκληρωμένοι, όπως προκύπτει και από την έρευνα της Greenpeace, και τελικά μπαίνουν προϊόντα στην ελληνική αγορά τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε? Καταρχήν, η έλεγχη δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, δεν μπορεί δηλαδή κάθε τελάρο, κάθε κυβότιο να ελέγχεται. Το κόστος του ελέγχου για φυτοφάρμακα είναι μεγάλο, ξεπερνάει τα 250 ευρώ και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να υπάρχει πλήρης έλεγχος σε κάθε κυβότιο, σε κάθε προϊόν. Ναι, αλλά αυτό προφανώς λέτε ότι δεν μπορεί να γίνεται σε κάθε, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και... Διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι υπάρχει κενό στους ελέγχους. Η δική μας δειγματοληπτική έρευνα πάντως είχε μεγάλη επιτυχία, με την αρνητική της έννοια. Ό,τι δείγμα πήραμε, βρέθηκαν φυτοφάρμακα από όλες τις κατηγορίες παρανομίας που συζητάγαμε πριν. Όταν βρίσκονται λοιπόν δείγματα ουσιών που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος μετά επιβάλλει κάποιες ποινές? Κανονικά πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο απόσυρσης και καταστροφής. Δεν επιτρέπεται παράνομες ουσίες που έχουν απαγορευτεί για χρήση σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντοπίζονται σε ουσίες και το προϊόν να διατίθεται στον καταναλωτή. Και αν πάμε στις νόμιμες ουσίες, γιατί μέχρι τώρα συζητάμε για τις παράνομες, το οποίο είναι, τι να συζητήσουμε, για παράνομη ουσία. Ακόμα και στις νόμιμες όμως, που υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και εγκρίνονται, ακόμα και εκεί εμείς λέμε ότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να γνωρίζει. Να πάω να πάρω τα μήλα μου και τα καρότα και μου. Και να μου γράφει απ' έξω ότι έχει αυτή την ουσία. Να μπορώ να διαλέξω. Θέλω βιολογικό, θέλω συμβατικό, θέλω ορθής γεωργικής πρακτικής που είναι το μίνιμουμ για όλες τις αγρότες. Να μπορώ να διαλέξω. Κυρία Δανάλη, είναι τέτοιες οι οποίες είναι βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία ή είναι αμελητές? Σε κάποιες περιπτώσεις βρήκαμε πάνω από τα επιτρεπτά MRL, σε κάποιες λιγότερο. Λοιπόν, σε κάποιες κάτω από τα όρια. Θα έρθουμε σε λίγο και στα βιολογικά για να δούμε και εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά θα ήθελα πρώτα να πάμε στο χωράφι, στην παραγωγή. Από ό,τι
δείχνει η έρευνα λοιπόν της Greenpeace, κύριε Μητσιούδη, να έρθω σε εσάς, και σε ελληνικά προϊόντα βρέθηκαν παράνομα φυτοφάρμακα. Πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο είναι σε πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή έρχεται πολύ φυτοφάρμακο στο πιάτο μας? Κοιτάξτε να δείτε, καλύτερα να σας καλησπερίσω, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά ακούγεται ή πρώτη φορά το βλέπουμε μπροστά μας. Πλην όμως νομίζω ότι θα πω ότι και από την πλευρά των αγροτών υπάρχει ένα λάθος να χρησιμοποιούν αυτά και δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από αυτούς προθεσμίες που αναγράφουν τις συσκευασίες όταν χρειαστεί να ψεκάσουν κάποιο προϊόν το οποίο μετέπειτα θα πάει προς την κατανάλωση. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν και οι ίδιοι καταναλωτές και να βοηθήσουν και οι ίδιοι καταναλωτές. Το λέω αυτό γιατί τυχαίνει να βρίσκομαι πολύ συχνά στις λαϊκές αγορές και βλέπω την απαξίωση πολλών καταναλωτών όταν προσπαθούν κάποιοι συνάδελφοι παραγωγοί να τους εξηγήσουν ότι τα προϊόντα τους εφαρμόζονται κάτω από κάποιες πρακτικές ορθής καλλιέργειας είτε βιολογικής αντιμετώπισης, και η απαξίωση από την πλευρά των καταναλωτών είναι, θα έλεγα, παροιμιώδης, λέγοντας «έλα μωρέ, όλα τα ίδια είναι». Αυτό το πράγμα ύστερα οδηγεί και απελευθερώνει, αν θέλετε, ακόμα και τους υπόλοιπους παραγωγούς να εφαρμόσουν, ας το πω έτσι, κακές πρακτικές καλλιέργειας και να έχουμε και κακά αποτελέσματα στην παραγωγή. Σήμερα νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει... Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να επισημάνω για κάτι από την πλευρά του κράτους. Εγώ είχα μπει στην διαδικασία να πιστοποιούμε από τον Αγκροσέτα, από τον κρατικό φορέα πιστοποίησης του Υπουργείου Γεωργίας. Ερχόντουσαν κάποιοι γεωπόνοι του Υπουργείου, όπου ήταν στο συγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης, από διάφορα μέλη της Ελλάδας, και κάναν τους όποιους ελέγχους ήταν απαραίτητος να κάνουν για το πώς εγώ καλλιεργούσα τα προϊόντα μου μέχρι να φτάσουν στο επίπεδο της συγκομιδής. Σας λέω όμως το εξής, ότι εγώ όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, θα πρέπει να γίνει γνωστό και στους καταναλωτές αλλά και σε εσάς, την πλήρωνα. Πλήρωνα αυτούς που ερχόντουσαν, ναι, πλήρωνα τα έξοδά τους, τη διαμονή τους, οτιδήποτε άλλο. Εγώ τους είχα ζητήσει να μου κάνουν τον πιο αυστηρό έλεγχο που χρειαζόταν να κάνουν για να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα μου θα είναι αυτά που πρέπει να είναι. Αλλά ξέρετε όμως τι συνέβαινε. Δεν με προστάτευαν όταν εγώ έβγαζα αυτό το προϊόν στην κατανάλωση, όπου υπήρχαν διάφορα αυτοκολλητάκια. Έτσι, από διάφορες άλλες καλλιεργητές, ναι, παραγωγούς, όπου βάζαν κάποιες μελισσούλες, κάποια εντομάκια και λέγανε, χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος πάνω σε αυτά τα προϊόντα, αν όντως είναι τέτοια. Έτσι, αυτό το πράγμα είχα ζητήσει από την συνταγμένη πολιτεία να κάνει. Και? Πράγμα που δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Ενώ λοιπόν, εμένα δεν, ναι, το έκανε. Δεν το έκανε. Λοιπόν, δεν με προστάτευε το ώστε να μπορώ να έχω την υπεραξία του προϊόντος, το οποίο πραγματικά εγώ κοπίαζα να είναι καθαρό προϊόν. Το καταγράφουμε αυτό, κύριε Δημητριάδη, να έρθουμε σε εσάς τώρα, γιατί πολλοί και με την ανησυχία αυτή, την οποία όλοι διατυπώνουμε κατά καιρούς, λέμε να δούμε τα βιολογικά προϊόντα. Εκεί τι γίνεται, είναι τελείως αγνά ή πέφτει και εκεί φυτοφάρμακο? Είναι τελείως αγνά. Χρησιμοποιούνται βέβαια σκευάσματα τα οποία είτε προστατεύουν τα προϊόντα είτε τα βοηθάνε να αναπτυχθούν καλύτερα. Αλλά ό,τι χρησιμοποιείται είναι φυσικής προέλευσης και έχει πολύ μικρότερη ζωή στο χωράφι από ότι χημικές δραστικές ουσίες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι και οι 26 δραστικές ουσίες που ανιχνεύτηκαν από την Greenpeace απαγορεύονται στα βιολογικά προϊόντα. Οπότε τα όρια τους είναι μηδέν για τα βιολογικά προϊόντα και αποκλείεται να ανιχνευτεί κάτι τέτοιο σε βιολογικό προϊόν. Όπως σας είπα και πριν, τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι είτε από μικροοργανισμούς είτε από φυτά. Υπάρχουν ήδη στο περιβάλλον και δεν δημιουργούν προβλήματα στον καταναλωτή και κυρίως στον αγρότη που τα χρησιμοποιεί πρώτα. Με τις βιολογικές αγορές τύπου Farmers Markets, που υπάρχει ένα σύριαλ εδώ και κάποια χρόνια για το κατά πόσο θα αδειοδοτηθούν, τώρα λαμβάνουν χώρα σε ορισμένους δήμους ουσιαστικά πειρατικά. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Και γιατί φαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία δεν είναι πρόθυμη να παράσχει τις διευκολύνσεις στους παραγωγούς, ούτως ώστε να πουλάνε απευθείας τα βιολογικά τους προϊόντα? Από όσο ξέρω, πρέπει να τακτοποιηθούν κάποια φορολογικά θέματα. Όσον αφορά στο παραγωγικό κομμάτι, εφόσον οι παραγωγοί έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό προϊόντος για τα προϊόντα που διακινούν, μπορούν κανονικά να τα διακινούν με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η μόνη διασφάλιση του καταναλωτή. Δηλαδή να ζητάει από τον παραγωγό το πιστοποιητικό του για να ξέρει ότι την συγκεκριμένη χρονιά ο παραγωγός έχει τη συγκεκριμένη παραγωγή. Κύριε Θανασόπουλε, να έρθουμε πάλι σε εσάς. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής? Από την εμπειρία σας θέλω να μας πείτε. Τι πρέπει να κοιτάζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε? Ναι, θα σας πω. Καταρχήν θα ήθελα να γίνει μια διευκρίνηση ότι η ανακοίνωση της Greenpeace ότι βρέθηκαν υπολείμματα δεν αναφέρει αν τα υπολείμματα αυτά είναι πάνω ή κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. Υπολείμματα πάντα υπάρχουν και παντού υπάρχουν. Αλλά είναι σε επίπεδα τα οποία δεν επηρεάζουν καθόλου τον καταναλωτή.
Όσον αφορά τα μη επιτρεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυτοφάρμακα, εκεί η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα. Δεδομένου ότι υπάρχει η χνελασιμότητα και κωδικός κάθε παραγωγού, θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί από ποιον παραγωγό προέρχονται τα προϊόντα τα οποία έχουν μη επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα. Και να μας πει αυτός ο παραγωγός από πού προμηθεύτηκε το φυτοφάρμακο. Έτσι, αν υπάρχει κάποια αλυσίδα κρυφή, να κοπεί αυτή η αλυσίδα και να μην μπαίνουν στην Ελλάδα αυτά τα φυτοφάρμακα. Να ρωτήσω τώρα τον. Ναι, κύριε Θαμψόπουλο, ολοκληρώστε. Να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Πολλές φορές λέμε ότι αυτό το φυτοφάρμακο που βρέθηκε στην ντομάτα είναι μη επιτρεπόμενο. Μη επιτρεπόμενο για την ντομάτα. Μπορεί να επιτρέπεται για ένα άλλο προϊόν. Δηλαδή δεν είναι τελείως επικίνδυνο αυτό το φυτοφάρμακο. Σαφές. Απλώς ο παραγωγός αγόρασε ένα φυτοφάρμακο για μια άλλη καλλιέργεια, το έμεινε λίγο και ψέκασε και την ντομάτα. Λοιπόν, για να σας ρωτήσω, όλους τώρα, για να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά. Εσείς πώς ψωνίζετε, κύριε Μητσιούδη? Δηλαδή, όταν πάτε, όχι τα δικά σας προϊόντα, όταν πάτε σε ένα μανάβικο, σε μια λαϊκή αγορά. Το θέμα, κυρία Αντωνοπούλου, να μην αφήσουμε το θέμα το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Ναι, θα έρθουμε αμέσως σε αυτό. Και εκεί είναι και στο πλαίσιο της. Επειδή διαβάζει το νου μου η Εύα. Της ερώτησης. Πώς, δηλαδή, βλέπω δύο πορτοκάλια. Ποιο, γιατί. Κοιτάξτε, το βασικό είναι όταν θα κάνουμε μια αγορά κάποιων προϊόντων, το βασικό είναι να κοιτάζουμε πάντα ότι θα πρέπει να αγοράζουμε προϊόντα εποχής και να είναι προϊόντα τα οποία, τα λαχανικά και τα φρούτα είναι νοπά προϊόντα τα οποία η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή. Τώρα, για παράδειγμα, θα πω κάτι. Να μην θέλουμε να το πούμε απλά, ντομάτα μέσα στο καταχύμωνο. Ένα παράδειγμα. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ γεννήθηκα και είχα μάθει στην οικογένειά μου ότι ντομάτα τρώμε μετά τον Ιούνιο. Δεν τρώγαμε ντομάτα νωρίτερα. Μέχρι τον Ιούνιο και το πολύ να τρώγαμε και μέχρι τον Οκτώβριο που θα έπεφτε η πρώτη πάχνη, τα πρώτα κρύα. Μάλιστα. Από εκεί μετά σταματούσαμε στο σπίτι μας να έχουμε ντομάτες. Το ένα είναι εποχιακά, λοιπόν. Το άλλο. Το άλλο, λοιπόν, έχει να κάνει με το εξής. Επειδή η διάρκεια ζωής είναι πολύ μικρή, θα πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Όταν θέλετε να τρώτε φρούτα χυλής, ας πούμε, για πράγματα μήλα, τα οποία για να φτάσουν εδώ πέρα θα πρέπει να έχουν μια ειδική επεξεργασία, να έχουν αυτή τη γυαλάδα, όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα υπομίζονται κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι και ό,τι πιο ωφέλιμο και για το φρούτο αλλά και για τον οργανισμό του ανθρώπου. Τώρα, έτσι. Κύριε Θανασόπουλε, δεν χρειάζονται σπουδές και επιστήμες, 5 απλά πράγματα. Κύριε Θανασόπουλε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι όλα τα φρούτα δεν είναι ευαλίωτα. Τα μήλα μπορεί να μείνουν στο ψυγείο και 8 και 10 μήνες, τα αχλάδια το ίδιο, τα ακτινίδια επίσης. Και θα κρατάνε τις βιταμίνες και τα θρεπτικά τους χαρακτηριστικά. Βεβαίως, ιδιαίτερα όταν είναι σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και πολλά ψυγεία στη Βόρεια Ελλάδα για μήλα και αχλάδια έχουν ελεγχόμενες ατμόσφαιρες, δεν έχουμε απώλειες ουσιαστικές. Καθόλου απώλειες. Αυτή την εποχή κυκλοφορούν μήλα στην ελληνική αγορά και αχλάδια από το νότιο ημισφαίριο, γιατί εκεί είναι η εποχή τους. Αυτά είναι φρέσκα, αυτά μπορεί να είναι ψεκασμένα με φυτοφάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για να δούμε, όπως κύριε Δανάλη. Που δεν είναι. Κύριε Θανασόπουλε, λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Θανασόπουλε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και η κυρία της παρέας εδώ που ψάχνει και ασχολείται πολύ με τα θέματα αυτά. Κύριε Δανάλη, εσείς τι κάνετε, έτσι, να μας δώσετε πιο χρηστικές συμβουλές? Εποχικότητα σίγουρα. Ναι. Είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες, χρειάζονται λιγότερη προστασία από φάρμακα. Ναι. Τοπικότητα σίγουρα, γιατί έχουν λιγότερα συντηρητικά τα απαραίτητα για τη μετακίνηση. Φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε, είναι άκρος επικίνδυνο να μην τρώμε φρούτα και λαχανικά. Δεν πρέπει με τίποτα να φύγουμε με αυτό το μήνυμα. Ναι. Ρωτάμε τους παραγωγούς, προτιμάμε να ψωνίζουμε απευθείας από παραγωγούς, γιατί ρωτάμε τι έβαλες, τι δεν έβαλες. Γινόμαστε και πελάτες εκεί στη λαϊκή αγορά να αποκτήσουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης. Απαντάνε, και αν δεν απαντήσουν την πρώτη φορά, θα απαντήσουν τη δεύτερη. Και αν ρωτήσουμε, όσο περισσότερο ρωτάμε, τόσο περισσότερο θα απαντάνε. Για να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, κάνουμε ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Για να πάρουμε ένα μπλουζάκι, κοιτάμε αν πάει με τα μάτια μας, με τα μαλλιά μας, με το παντελόνι μας, για το τι θα βάλουμε στο στόμα μας και στο στομάχι μας, δεν ρωτάμε. Είναι ώρα να αρχίσουμε να ρωτάμε. Σωστό, ωραίο και για σλόγγαν αυτό. Αυτό θα βοηθήσει και εμάς τους καταναλωτές, αλλά και τους ίδιους τους αγρότες, και θα ταρακουνήσει την πολιτεία και τους πολιτικούς και τη βιομηχανία. Και όλο το σύστημα αυτό εξαρτάται, λοιπόν, βρίσκει και κάνει. Αν πάψει να βρίσκει, θα πάψει να κάνει. Πάρα πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα και για τις πληροφορίες. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό ένα διαφημιστικό σύντομο διάλειμμα. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και εσάς με την κουβέντα αυτή και επιστρέφουμε σε λίγο.